Γεια σας. Σε αυτό το tutorial θα φτιάξουμε ένα αντικείμενο, ένα κύβο, το πιο απλό αντικείμενο που μπορεί να φτιάξουμε, που μπορούμε να φτιάξουμε, και θα το κάνουμε clone, θα τον κάνουμε κλόνο. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να φτιάξετε ένα κλόνο αυτουνού. Είναι ή να το κάνετε copy, να το κοπιάρετε ας πούμε, να το αντιγράψετε, να είναι ακριβώς το ίδιο, ή να το κάνετε instance ή και reference. Θα σας δείξω αυτά τα τρία, copy, instance και reference, ποια είναι η διαφορά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το αντικείμενό μας. Πατάμε το Swift και δεξιά και σύρουμε δεξιά και το αφήνουμε. Και βγαίνει και το κάνουμε κλόνο. Τώρα μας λέει τι κλόνο θέλετε να φτιάξετε, να είναι copy, να το κοπιάρετε, να είναι instance ή reference. Εάν πατήσουμε copy, απλώς έχουμε αντιγράψει το ίδιο αντικείμενο, το έχουμε αντιγράψει. Τίποτα το σπουδαίο. Και βλέπετε ότι το box δεν είναι με χοντρά γράμματα, είναι με λεπτά γράμματα. Εάν όμως πάρουμε ξανά το αντικείμενό μας και το ξανακάνουμε, πατάμε Swift και σύρουμε προς τα δεξιά ή αριστερά ή όπου αλλού θέλουμε και το αφήνουμε, τώρα θα διαλέξουμε Instance. Μπορείτε πάντα να ονομάσετε το νέο αντικείμενο, μπορείτε να το ονομάσετε κιόλας εδώ. Απλώς εδώ τώρα το κάνουμε Instance. Να δούμε τώρα Instance τι γίνεται με Instance. Ωραία. Βλέπουμε τώρα ότι αυτό το αντικείμενο έχει χοντρά γράμματα. Το box είναι με χοντρά γράμματα, ενώ το άλλα, εδώ, αυτό εδώ, είναι με λεπτά γράμματα τώρα. Ενώ κοιτάξτε, αυτό εδώ έχει γίνει τώρα πάλι με χοντρά και το τελευταίο που κάναμε πάλι με χοντρά. Αυτό σημαίνει ότι ότι δεν είναι ανεξάρτητο και ότι εξαρτάται από κάποιο άλλο. Όταν είναι με χοντρά γράμματα, ότι εξαρτάται από κάποιο άλλο. Επειδή εμείς το κάναμε instance, αυτό το πρώτο το κάναμε instance, άρα αυτό εξαρτάται από αυτό εδώ. Για παράδειγμα τώρα, να δείτε γιατί εξαρτάται από αυτό εδώ. Όταν εμείς έρθουμε εδώ και βάλουμε bent, βρούμε το bent στο modify, βρούμε το bent, και εμείς εδώ αρχίσουμε και το αλλάζουμε, αρχίζει και το πρώτο αντικείμενό μας και αλλάζει και αυτό. Αυτό θα μου πείτε τώρα που χρησιμεύει. Αυτό χρησιμεύει ότι όταν θέλουμε πολλά ίδια αντικείμενα να τους αλλάξουμε τη μορφή, κάνετε instance, κάνετε αντί για copy, κάνετε clone instance. Και έτσι όταν αλλάζετε το ένα αντικείμενο, αλλάζουν όλα. Ενώ άμα το κάναμε μόνο copy, εάν δείτε τώρα εδώ πέρα, εάν αυτό το αντικείμενο εδώ το κάνουμε copy, clone, εδώ clone και το πατάμε copy. Εάν έρθω εγώ εδώ τώρα και το αλλάξω, βάλω bent, εάν βάλω bent και το στραβώσω, αυτό εδώ δεν στραβώνει γιατί το κάναμε copy. Είναι ανεξάρτητο, είδατε εδώ το box. Βλέπετε εδώ το box, είναι με λεπτά γράμματα, δεν είναι με χοντρά, που σημαίνει ότι δεν εξαρτάται από κάποιο άλλο. Είναι ανεξάρτητο, επομένως μόλις έρχομαι εδώ και βάζω το bent και το λυγίζω, δεν λυγίζει αυτό, γιατί είναι ανεξάρτητα, γιατί τα κάναμε copy. Ενώ αυτά είναι εξαρτημένα το ένα από το άλλο και όταν το ένα το αλλάζουμε, αλλάζει και το άλλο. Να, βλέπουμε ότι είναι με χοντρά γράμματα το bent. Όλα είναι με χοντρά. Box, bent, ενώ το άλλο είναι με λεπτά. Και τώρα θα σας δείξω. Ας πάρουμε αυτό το αντικείμενο. Εντάξει, επειδή κάναμε πολλά εδώ, πάμε εδώ λίγο πιο δίπλα. Και αυτό εδώ το αντικείμενο τώρα, το οποίο είναι με λεπτά γράμματα, γιατί το είχαμε κάνει copy, θα κάνουμε κλόνο. Αλλά θα πατήσουμε το reference, δηλαδή πατάμε Swift και δεξιά, το αφήνουμε και αντί να πατήσουμε copy instance, πατάμε reference εδώ και πατάμε OK.
Στο reference, το reference να ξέρετε μοιάζει με το instance. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι βγάζει μια μπλε γραμμή εδώ πέρα πάνω. Να δείτε τώρα τι είναι αυτή η μπλε γραμμή. Λοιπόν, είναι σαν το instance, δηλαδή τώρα εγώ, άμα έρθω εγώ εδώ και βάλω, από πάνω το bent για να το λυγίσω και έρχομαι και το λυγίζω, εάν το bent είναι κάτω από τη γραμμή, θα λυγίζει παρέα με το άλλο. Κοιτάξτε τώρα, το bent είναι πάνω από τη γραμμή. Εάν το πάρω πατημένο, πατήσω πατημένο το αριστερό κλικ του mouse και το πάω από κάτω από τη γραμμή, βλέπετε η γραμμή πήγε από πάνω, τώρα όταν εγώ λυγίζω το αντικείμενο, λυγίζει και το άλλο, λες και ήτανε instance. Λυγίζει και το άλλο. Αλλά τι μπορούμε να βάλουμε πάνω από τη γραμμή, αν βάλετε ένα modifier εδώ πέρα, από τη λίστα. Ας βάλουμε το twist πάνω από τη γραμμή, πατάμε τη γραμμή εδώ πέρα και ερχόμαστε εδώ και πατάμε και βλέπουμε το twist. Λοιπόν, ψάξτε το twist, εδώ. Εάν εγώ βλέπετε τώρα ότι αρχίζει να λυγίζει το ένα, αλλά δεν λυγίζει το άλλο, γιατί το twist είναι πάνω από τη γραμμή. Εάν όμως εμείς πάρουμε το twist και το βάλουμε κάτω από τη γραμμή, βλέπετε ότι και το άλλο αλλάζει σχήμα. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο tutorial. Γεια σας.